Ευλογείτε αδελφοί μου, σήμερα Σάββατο πρώτων Βαΐων, εορτή της εγέρσεως του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού, Λαζάρου του Τετραημέρου. Χθες Παρασκευή τελείωσε η νηστεία, η 40ήμερος νηστεία και αρχίζει τώρα μια περίοδος μιας εβδομάδος, η οποία είναι η εβδομάδα των παθών του Χριστού μας. Και αυτή η εβδομάδα θα λέγαμε ότι είναι η σημαντικότερη περίοδος μέσα σε όλη τη διάρκεια όλου του χρόνου για τη δική μας πίστη, την ορθόδοξη πίστη, διότι αυτή η εβδομάδα μας δίνει τόσα, μα τόσα θα λέγαμε έτσι νοήματα, πολύ βαθιά και μεγάλα, που πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, θα πρέπει να βαδίσουμε πάνω σε αυτά τα νοήματα για να μπορέσουμε να αισθανθούμε τη θυσία του Ιησού. Είναι λοιπόν μια Ανάσταση, η Ανάσταση αυτή του Λαζάρου πριν από την Ανάσταση του Χριστού μας. Και ανασταίνει το φίλο του το Λάζαρο ο Χριστός που ήταν τετραήμερος νεκρός πριν την δική του Ανάσταση. 4 μέρες μέσα στον τάφο και έρχεται ο Χριστός για να μας αναστήσει το Λάζαρο προτυπώνοντας την δική του Ανάσταση. Είναι αλήθεια έτσι η σκέψη μας, το να πορεύεται ο Ιησούς μέσα στο πάθος, στο μαρτύριο, φορτωμένος όλη την αμαρτία του κόσμου και κυρίως αυτών των ανθρώπων που τον μισούσαν, που επιθυμούσαν να τον θανατώσουν, να μην τον βλέπουν, να μην ελέγχονται από τους λόγους του και από τη ζωή του. Και να έχεις ως άνθρωπος πορευόμενος προς το πάθος αυτήν την αγωνία για ένα τέλος της επίγειας ζωής σου, διότι είναι ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και μέσα από ό,τι θα έφερνε τον άνθρωπο στη γεύση του Παραδείσου, να πορεύεσαι εσύ δηλαδή προς το πάθος για να φέρεις τον άνθρωπο στη γεύση του Παραδείσου, μια θυσία η οποία δεν μπορεί να προσμετρηθεί με τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, και να φέρεις τον άνθρωπο στη συμφιλίωση με τον Θεό μέσα από τη δική σου θυσία. Ο Λάζαρος και ο πατέρας του Σίμωνας και οι αδελφές του η Μαρία και η Μάρθα ήταν μια οικογένεια μέσα στην οποία ο Ιησούς αναπαυότανε. Πήγαινε πολλές φορές και είχαν έτσι πολλές συζητήσεις για την Ανάσταση των νεκρών, για τη Βασιλεία των ουρανών, και αυτό ανέπαυε τον Φαρισαίο Σίμωνα και τον Λάζαρο, τον γιο του και τις κόρες, και είχαν αποκτήσει μία φιλία μεταξύ τους. Αυτή η φιλία με την οικογένεια του Λαζάρου μας δίνει λίγο ένα βαθύ νόημα, το πόσο και εμείς μέσα στην οικογένειά μας μπορούμε να κάνουμε φίλο τον Χριστό, να τον κάνουμε αδελφό μας, να τον προσκαλούμε φιλόξενα και να μπορεί να μείνει μεταξύ μας, αναμεταξύ μας, και να μπορεί να έχουμε αυτή την αγαπητική διάθεση απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού, και όταν μας πλησιάζει και ένας ξένος, ένας θα λέγαμε ο οποίος έρχεται σε μας στο όνομα του Χριστού, και εκείνος είναι ο Χριστός, και εκεί λειτουργεί θα λέγαμε αυτή η φιλόξενη αγαπητική διάθεση, και έτσι μπορεί μέσα σε αυτή την σχέση την φιλική να γεννηθεί ένα πνεύμα Χριστού. Είναι λοιπόν το πρώτο σχόλιο αυτό μπροστά σε αυτή την περικοπή εδώ την Ευαγγελική. Και αφού οι περισσότεροι νομίζω ότι έχετε διαβάσει το κείμενο, ο Ιησούς καταδιωκόμενος από τους Φαρισαίους γιατί θέλουν να τον λιθοβολήσουν βρίσκεται πέραν του Ιορδάνου, και εκείνη την ώρα στέλνουν οι αδελφές του Λαζάρου ένα μήνυμα κάποιον αγγελιοφόρο που τους λέει ότι ο Λάζαρος είναι ασθενής, ασθενεί ο Λάζαρος. Είναι όμως μια αρρώστια αυτή για την οποία ο Χριστός λέει ότι αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει τον θάνατο, λέει στους μαθητές του, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού. Εδώ τώρα λίγο να σταματήσουμε και να πούμε ότι είναι αρρώστιες που δεν οδηγούν στον θάνατο. Όταν είναι άρρωστος ο άνθρωπος, φλερτάρει η αλήθεια με τον θάνατο και πλησιάζει, ακουμπά ίσως πολλές φορές τον θάνατο. Και άλλοτε
παίρνει μια παράταση ζωής, για μετάνοια φυσικά γίνεται αυτό, για προκοπή περισσότερη πνευματική, δίνει ο Θεός αυτή την παράταση της ζωής, για να μας δείξει πόσο εφήμερη είναι και η ζωή μας σε αυτόν εδώ τον τόπο, να μην ριζώσουμε εδώ, να μην πιάσουμε εδώ δηλαδή και δεν θέλουμε να απέλθουμε από εδώ, αλλά να έχουμε πάντοτε το νου μας στραμμένο ότι είμαστε πρόσκαιροι, είμαστε τελείως εφήμεροι σε αυτόν τον κόσμο. Και ο θάνατος συνεχώς μπορεί να μας χτυπάει την πόρτα για να μας υπενθυμίσει ότι δεν ανήκεται εδώ, αλλά ανήκεται σε έναν άλλον κόσμο, ουράνιο, όπου εκείνη και η μόνιμη κατοικία και εκείνη τη μόνιμη κατοικία πρέπει να επενδύσετε, αλλά όχι για την εδώ κατοικία. Εδώ ο τόπος θεωρείται μάλιστα από τους πατέρες τόπος εξορίας. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η αρρώστια, λέει ο Χριστός, δεν είναι για τον θάνατο. Υπάρχουν λοιπόν αρρώστιες που δεν είναι για τον θάνατο, αλλά είναι για τη δόξα του Θεού. Πολλές αυτές τις αρρώστιες γίνονται καλά με ένα θαύμα. Επεμβαίνει ο Θεός, καλή ώρα σαν να είναι παρόν, σαν να είναι ανάμεσά μας και κάνει καλά αυτούς τους αρρώστους που η αρρώστια τους αυτή δεν είναι για τον θάνατο. Ήμουνα τις προάλλες σε ένα σπίτι και ήταν εκεί καμιά έτσι πόσα δεκαετία άτομα μαζεμένα και η μητέρα ενός παιδιού εκείνη την ώρα υπέφερε, έκαμε εγχείρηση στα μάτια της. Είχε κάτι πάνω στο οπτικό νεύρο το οποίο την εμπόδιζε να δει. Και ο γιατρός τους είπε ότι δεν μπορώ να κάνω θαύματα γιατί άμα το πάω να το αποκολλήσω αυτό θα κοπεί το οπτικό νεύρο και θα χάσει το φως της η γυναίκα. Λοιπόν, και πέσαμε εκεί στα γόνατα όλοι με το πετραχύλι του Αγίου Πορφυρίου και παρακαλέσαμε τον Άγιο Πορφύριο να τρέξει, να βοηθήσει την κατάσταση. Ο Άγιος είναι απεσταλμένος του Θεού, είναι ενεργή χάρη του Θεού. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα, αφού προσευχηθήκαμε έτσι με πολύ πίστη και φαινόταν αυτό γιατί όλοι αυτοί οι συγκεντρωμένοι είχαμε μια, θα λέγαμε έτσι, διάθεση ψυχής εκείνη την ώρα, επενέβη ο Θεός και μόλις το ακούμπησε ο γιατρός έπεσε αυτό το αγκαθάκι, θα λέγαμε, από το ματάκι της και είδε η γυναίκα. Να, ένα θαύμα, μια αρρώστια που δεν είναι για τον θάνατο, αλλά είναι για τη δόξα του Θεού. Μέσα από αυτό πολλοί πήρανε το μάθημά τους, πήρανε τον όθη και η πίστη τους, πήρανε, θα λέγαμε έτσι, εμπειρία, θα λέγαμε, Θεού. Είναι λοιπόν αρρώστιες που δεν οδηγούν στο θάνατο, αλλά θυμάμαι και όταν η μητέρα μου εκοιμήθη και είχε πάθει το, είχαμε πάει γιατί είχε το τρίτο μπαλονάκι στην καρδιά θα κάμναμε και ήμασταν έτσι προσευχόμενοι και εγώ και ο αδερφός μου και πήγαινα ερχόμουν εκεί πέρα με ένα κομποσχήνι στο χέρι στο διάδρομο του νοσοκομείου ενώ μέσα εκείνη ακούγαμε τη φωνή της που φώναζε θα της βάζανε αυτό που βάζουν εδώ στο πόδι στην αρτηρία για να ξεβουλώσει η καρδιά και είχαμε την αγωνία του τι θα συναντήσουμε, τι θα γίνει την επόμενη ώρα, μπορεί να τη χάσουμε, μπορεί να είναι μαζί μας, να μας την αποδώσει ο Θεός. Πήγαινα λοιπόν και ερχόμουν σε ένα διάδρομο και έφτασα μπροστά σε μία πόρτα από αυτές τις λευκές πόρτες με τα δύο τζαμάκια και βλέπω από εκεί μια μοναχή γριούλα καμπουριαστή με ένα κουμπουσχήνι κατοστάρι που μου του κουνούσε, ήταν σαν να μου έλεγε θα νικήσουμε. Εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα, μόλις γύρισα όμως κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει το οποίο θαυμαστό, το οποίο εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ και έψαχνα να βρω τη μοναχή, δεν την βρήκα πουθενά. Η ομορφή της έμοιαζε σαν την Αγία Πελαγία της Τίνου. Η μητέρα μου αγαπούσε πολύ την Αγία Πελαγία της Τίνου. Και όταν γύρισα πίσω, είδα τον αδελφό μου που ήταν ακουμπισμένος εκεί στην πόρτα τη χειρουργική και άκουγε τη φωνή της μάνας μου και ο καημένος μέσα του είχε σβαραλιάσει και του λέω μη φοβάσαι, θα το ξεπεράσει. Του είπα. Μου λέει πού το ξέρεις. Λέω δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση μου δίνει αυτό τώρα που είδα. Λοιπόν, όντως βγήκε ο γιατρός και μας είπε ότι ξεπεράστηκε, ξεβούλωσε η καρδιά. Όμως όταν πήγα μετά στην εντατική, μέσα όταν τη βάλανε, της είπα «Μαμά, πήρες μια παράταση». Όντως το ήξερε ότι πήρε μια παράταση, το κατάλαβε, το αισθάνθηκε. Πήρα μια παράταση ζωής. 3 χρόνια. Το 2008 κοιμήθηκε. Βλέπουμε λοιπόν την αρρώστια αυτή που ο Θεός παραχωρείς τον άνθρωπο, χθες λυπηθήκαμε αφάνταστα διότι κοιμήθη μια κουπέλα 34 ετών, νεότατη, άφησε 2 παιδάκια ορφανά, από καρκίνο βέβαια η κουπέλα, αλλά αυτά τα ορφανά παιδιά πώς θα μεγαλώσουν. Είναι μερικά πράγματα τα οποία σε συγκλονίζουν, αλλά αλλιώς κρίνει ο Θεός, αλλιώς κρίνουμε εμείς οι άνθρωποι.
Και αφού λοιπόν ειδοποιείται ο Ιησούς ότι ο Λάζαρος ασθενεί, μετά από λίγο βλέπουμε τον Ιησού να μην κινείται προς τη μεριά της Βηθανίας όπου ήταν το σπίτι του Λαζάρου, αλλά να καθυστερεί 2 μέρες εκεί με τους μαθητάς του, μέχρι που έρχεται και τους λέει ότι ο Λάζαρος και κοίμηται. Και κοίμηται ο Λάζαρος, έχει κοιμηθεί ο Λάζαρος. Και μάλιστα εκεί τους λέει ένα σημαντικό λόγο. Τους λέει 12 ώρες δεν έχει η ημέρα. Αν περπατάει κανείς τη μέρα δεν σκοντάφτει, γιατί βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Αν όμως περπατάει κανείς τη νύχτα σκοντάφτει, γιατί βέβαια το φως δεν είναι μέσα του. Και αυτό το λέει γιατί του λένε οι μαθητές του, πού θα πάμε τώρα, πού να γυρίσουμε πίσω, εκεί μας κυνηγάνε οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουνε και θα ξαναγυρίσουμε πίσω στον κίνδυνο. Και ο Θεός τους είπε αυτά τα λόγια, έτσι ώστε να μπορεί να φωτιστεί ο άνθρωπος. Πώς θα φωτιστεί ο άνθρωπος για να μπορεί να περπατάει και στο σκοτάδι? Είναι αυτό ένα ερώτημα. Πού να βρει αυτό το φως? Δεν είναι το φως της ημέρας που βλέπει αν έχει κάτω πέτρες, αν έχει εμπόδια και τα ξεπερνάει. Αλλά έχει όμως την αίσθηση ο άνθρωπος του πνεύματος, ο άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος, όταν φωτίζεται η ψυχή του μέσα από το φως του Χριστού, να κάνει τη νύχτα μέρα, να μπορεί δηλαδή να περπατά και να μην τον αγγίζει, να μην τον πειράζει τίποτα και τη νύχτα. Βλέπουμε εμείς η μοναχή τη νύχτα που την κάνουμε μέρα, γιατί τη νύχτα προσευχόμαστε, κάνουμε τις ακολουθίες μας, τα κομποσχήνια μας, καλογερικά ζούμε. Αυτό είναι ένα φως πάνω στον άνθρωπο, στον μοναχό, και ο μοναχός γίνεται φως για τον λαϊκό. Γι' αυτό ο λαϊκός ζητεί την προσευχή του μοναχού. Ο μοναχός δεν έχει ησυχία. Μέρα νύχτα πρέπει να μνημονεύει ονόματα, να μελετά, να εργάζεται λίγο και συνεχώς να βρίσκεται σε αυτήν την αναζήτηση του Θεού. Να παρακαλεί δηλαδή τον Θεό για όλα τα αιτήματα του κόσμου. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές ότι η προσευχή των μοναχών κάνει θαύματα. Αφού λοιπόν τους λέει αυτό, προχωρούν λοιπόν προς την Βηθανία και έρχεται εκεί πέρα η Μάρθα πρώτη, η οποία υπεραγαπά τον Ιησού, και του λέει ένα αίτημα. Του λέει, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε. Το ίδιο αίτημα θα το κάνει και η Μαρία λίγο αργότερα. Η Μαρία είναι στο σπίτι με τον κόσμο, που στους φίλους του Λαζάρου. Η Βηθανία βρίσκεται γύρω στα 2-2,5 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα, είναι κοντά, μεταφέρθηκαν όλοι οι φίλοι του Λαζάρου να πενθήσουν την απώλεια αυτού του ανθρώπου. Και του λέει λοιπόν ότι δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου εάν εσύ ήσουν εδώ. Και ο Χριστός της λέει, αναστήσεται ο αδελφός σου, θα αναστηθεί ο αδελφός σου. Λέει, θα αναστηθεί, αλλά θα αναστηθεί πότε? Αυτά που μας έλεγες όταν ήμασταν συγκεντρωμένοι στο σπίτι, θα αναστηθεί εν τη Δευτέρα παρουσία σου, όταν θα γίνει η Δευτέρα παρουσία του Χριστού, η μεγάλη κρίση. Όχι, της λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνιον, δεν θα αποθάνει ποτέ. Και αυτό το μυστήριο του θανάτου είναι, θα λέγαμε, ένα ερώτημα για τον άνθρωπο πάντοτε. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο θάνατος δεν είναι θάνατος, έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, δεν υπάρχει θάνατος, αλλά είναι μια κοίμηση, ακριβώς όπως το λέει ο Ιησούς. Ο Λάζαρος και κοίμηται. Δεν λέει ο Λάζαρος απέθανε, αλλά ο Λάζαρος και κοίμηται. Ο άνθρωπος που κοιμάται, έτσι, είναι σαν να φεύγει η ψυχή από το σώμα, όπως φεύγει, και φεύγει προς τα εκεί, προς τα αιώνια στα οποία ανήκει. Και το σώμα που είναι και το χώμα, γη, και η ζωή να πελεύσει, έρχεται και ενθάπτεται στη γη, γιατί εκεί ανήκει, πρέπει να λιώσει το σώμα. Εμείς όταν πάμε σε μια κηδεία, βλέπουμε τον νεκρό μπροστά και νομίζουμε ότι επειδή είναι άπνους, δεν έχει δηλαδή πνοή, δεν έχει ζωή επάνω του. Και το σώμα είναι, ο θάνατος ουσιαστικά είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Εμείς εκείνη τώρα αποδίδουμε τις τιμές στο σώμα, αλλά επειδή πριν από λίγο είχε ζωή αυτό το σώμα επάνω του, θεωρούμε ότι και η ψυχή θάπτεται μέσα στη γη μαζί με τον νεκρό. Όμως δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχή ήδη ξεριζώθηκε από το σώμα και βρίσκεται ακριβώς από πάνω και βλέπει τα της κηδείας, βλέπει ποιοι θρηνούν πραγματικά
και ποιοι έχουν έτσι την έλλειψη αυτού του ανθρώπου έντονα. Λοιπόν, εγώ, τη λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Εάν λοιπόν πραγματικά αυτό το δούμε έτσι και το καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι η ίδια η Ανάσταση και η Ζωή. Τι θα πει αυτό, τι είναι Ανάσταση? Ανάσταση είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν ο Χριστός θέλει να έρθει και να αναστήσει, να δώσει ζωή δηλαδή, να δώσει έτσι την πορεία ας πούμε προς την αιωνιότητα μέσα στον άνθρωπο, να τον αναστήσει σε μια άλλη κατάσταση, πρέπει να περάσει μέσα από τον Χριστό για να γίνει αυτό. Είναι η Ανάσταση λοιπόν και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε, λέει ο Χριστός, και να πεθάνει θα είναι ζωντανός, δεν θα πεθάνει ποτέ. Είναι αυτό που έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, δεν υπάρχει θάνατος, δεν πιθάνει, δεν υπάρχει θάνατος. Τη ρωτάει λοιπόν τη Μάρθα ο Χριστός, το πιστεύεις αυτό, το πιστεύεις αυτό που σου λέω? Και η Μάρθα λέει, ναι Κύριε, εγώ το έχω πιστέψει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, περιμέναμε να έρθει στον κόσμο. Ναι μεν συναναστρεφόμαστε, ερχόσαν στο σπίτι μας, σε βλέπαμε, σε ακουμπούσαμε, σε ακούγαμε, έτσι, σε γευόμασταν, γευόμασταν το λόγο σου, αλλά δεν μας είχες ποτέ πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αλλά εμείς το υποψιαζόμασταν αυτό. Και τώρα ακριβώς που πέθανε ο αδερφός μου, εγώ το πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που περιμέναμε να έρθει στον κόσμο. Να λοιπόν, για αυτή την πίστη της Μάρθας, ο Χριστός προχωρά έτσι περισσότερο. Και αφού καθυστερεί λίγο στην Βηθανία, εκεί όπου ήταν και ο κόσμος συνηγμένος, και φεύγει η Μάρθα να γυρίσει στο σπίτι για να ειδοποιήσει και την Μαρία, ας πούμε, ότι έρχεται ο Ιησούς, τρέχει και εκείνη η Μαρία να τον συναντήσει και του λέει πάλι το ίδιο ερώτημα. Εάν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου, λέει στον Ιησού. Και τότε ο Ιησούς λέει στην Μαρία ότι εάν ήσουν εδώ ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε. Την είδε να κλαίει και τότε ενευρυμίσατο το πνεύμα του ο Ιησούς, δηλαδή λυπήθηκε, στεναχωρέθηκε ο Ιησούς, ταράχθηκε μέσα του. Και όταν είδε τη Μαρία να κλαίει μαζί με τους Ιουδαίους που την ακολουθούσαν, να έχουν αυτό το πένθος, και ο Ιησούς ήρθε και συναισθάνθηκε αυτό το πένθος. Αυτό το βλέπουμε και άλλες φορές μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο, στην Ανάσταση του γιού της χείρας στην Αΐν, όπου έβλεπε αυτή τη χείρα η γυναίκα να οδηγεί το νεκρό γιο της προς τον τάφο, και συγκινήθηκε ο Ιησούς εκείνη την ώρα και αμέσως ανέστησε τον γιο. Στην κόρη του Ιαΐρου, που και εκεί πέρα αμέσως είδε αυτό το κορίτσι το νεότατο να καθεύει, να κοιμάται, και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Γι' αυτό και εδώ θα ήθελα να πω ότι πόσες φορές και εμείς όταν κλαίμε, όταν ας πούμε έτσι έχουμε τα παραπονά μας ίσως και έτσι νιώθουμε όλη αυτή την ταραχή και την πίκρα μέσα από την απώλεια ενός ανθρώπου, από μια αρρώστια, από μια δοκιμασία, και σε μας ο Ιησούς λυπάται και σε μας ο Ιησούς ταράζεται με την καλή έννοια και δακρύζει για μας, για τον καθένα μας, είναι φίλος μας. Και είναι η ζωή και η Ανάσταση. Θέλει να μας δώσει την Ανάσταση, θέλει να μας προχωρήσει λίγο πιο κάτω. Και έρχεται και σε εμάς, τον πόνο μας. Εμείς μπορεί να μην το βλέπουμε αυτό, να μην ας πούμε έτσι να παρακαλούμε συνεχώς και να λέμε «Μα δεν είσαι, δεν μ' ακούς, δεν με αγγίζεις», και όμως εκείνη την ώρα νοερός στέκεται ο Ιησούς πάνω από το κεφάλι σου, αδελφέ μου. Και πόσες φορές δεν κλάψαμε και πόσες φορές λίγο μετά δεν ήρθε η απάντηση στο κλάμα αυτό. Δεν ήρθε η λύση του προβλήματός μας, δεν ήρθε η χαρά μέσα στην καρδιά μας. Και αφού φτάνει ο Ιησούς στον τάφο, λέει, πού τον έχετε, και πάνε εκεί πέρα στον τάφο, λέει εκεί πέρα η αδερφή του Λαζάρου, «Μα Κύριε, ήδη είναι τετραήμερος, όζη», δηλαδή μπορεί να έχει αρχίσει από σύνθεση και να μυρίζει, το πτώμα μυρίζει άσχημα, μυρίζει αυτή την πτωμαίνη, θα λέγαμε, η οποία είναι αποκρουστική απέναντι στον άνθρωπο, τον ζώντα άνθρωπο. Και αφού αυτό το λέει η αδελφή, 4 μέρες είναι μέσα στο μνήμα και μπορεί να μυρίζει,
Της λέει ο Ιησούς, δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού. Μέχρι την τελευταία στιγμή ο πειρασμός θα χώσει την ουρά του. Θα μας λέει την αμφιβολία με τη λογική. Μα πώς θα τώρα, πώς θα ανοίξουμε τον τάφο. Τέσσερις μέρες νεκρός, μπορεί να μυρίζει, βλέπετε έρχεται η λογική. Όμως ο Χριστός θέλει να παραβλέψει τη λογική, διότι είναι ο Χριστός, είναι η ίδια η πηγή της ζωής. Και της είπε ο Χριστός, δεν σου είπα πως αν πιστέψεις θα δεις τη δύναμη του Θεού. Αυτό μας το λέει και σε εμάς ο Χριστός καθημερινά. Πίστεψε, αδελφέ μου. Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να κινήσουμε τη δύναμη του Θεού. Ίσα ίσα αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι αν πιστέψουμε εξ όλης καρδίας, έτσι, τότε μόνο κινείται ο Ιησούς για να μπορεί να μας βγάλει από αυτόν τον πόνο, από αυτήν τη δοκιμασία. Έβγαλαν λοιπόν την πέτρα από το μνήμα του νεκρού. Τότε ο Ιησούς σήκωσε τα μάτια ψηλά και είπε, «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ το ήξερα πως πάντα με ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκει εδώ γύρω, για να πιστέψουν πως εσύ με έστειλες». Αποκαλεί τον Θεό Πατέρα για να δείξει ότι είναι ένα με τον Πατέρα. Ο Πατέρας τον έστειλε στην αποστολή αυτή για να σώσει τον άνθρωπο. Μα πώς μπορούσε να δώσει όλη αυτή τη θεολογία μέσα στα μυαλά των Ιουδαίων της τότε εποχής? Πώς μπορούσε να τους πει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι ανήκει στον ουρανό, ότι είναι ένας άνθρωπος, συνάμα και Θεός μαζί τους, έτσι? Και αυτή η προσευχή, η αλήθεια που κάνει εκείνη την ώρα, την κάνει για μας, για τους ανθρώπους, για να δούμε ότι η δύναμη του Θεού είναι πολύ μεγάλη, είναι ανίκητη η δύναμη του Θεού και έχει την δύναμη ο Θεός να κάνει τα πάντα, ό,τι μπορεί, ας πούμε, ό,τι δεν μπορεί να συλλάβει ο νους μας, μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Και κράβγασε λοιπόν φωνή μεγάλη, «Λάζαρε, δεύρω έξω, έλα έξω Λάζαρε, έλα έξω». Και εκείνη την ώρα βλέπουν μέσα από, από τον τάφο, αυτό το σπήλαιο, να βγαίνει ο νεκρός με δεμένα τα πόδια και τα χέρια σε πάνινες λουρίδες. Και το πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με το σουδάριο, διότι είχαν τότε έθιμο να περιτυλίγουν με λουρίδες φασμάτινες τον νεκρό και έτσι να τον θάβουνε, και έτσι ακριβώς βλέπουνε να ξετυλίγονται αυτές οι λουρίδες και να εμφανίζεται ο Λάζαρος ολοζώντανος μπροστά του. «Λύστε τον», λέει, «και αφήστε τον να περπατήσει». Να λοιπόν που σήμερα το Σάββατο αυτό προτυπώνεται μια Ανάσταση μέσα από αυτήν την Ανάσταση του Λαζάρου. Και είναι σαν να μας λέει ο Χριστός, τώρα σε λίγο, μετά από το πάθος που θα γευθώ και τον θάνατο, για σας, για σας, για τα παιδιά μου, για τον κόσμο, για το δημιούργημά μου, θα αναστηθώ και μετά θα σας δώσω την ευκαιρία να μετέχετε κι εσείς σε αυτήν την Ανάσταση. Γιατί μέχρι τότε ήταν και κλεισμένες οι πύλες του Παραδείσου. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να προγευθεί τον Παράδεισο, δεν μπορούσε να εννοήσει την άλλη ζωή, την αναστημένη ζωή. Και με την Ανάσταση του Χριστού εισέρχεται ο Αδάμ, η Εύα, όλος ο Άδης και από πίσω όλοι εμείς μέσα στον Παράδεισο. Τι μεγαλείο Θεέ μου, πόσο ακριβώς μας οικονομείς, πόσο μας αγαπάς και πόσο θέλεις να χαιρόμαστε μαζί σου, να συνυπάρχουμε και να συμβαδίζουμε και στο πάθος σου, θυσιάζοντας και εμείς τα πάθη μας, αλλά και στην Ανάστασή σου. Το απολυτίκιο λοιπόν και το κοντάκι αυτής της εορτής είναι πολύ σημαντικά. Την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγερας τον Λάζαρο Χριστέ ο Θεός. Αυτή εδώ την κοινή Ανάσταση, τη δική σου και του Λαζάρου, αλλά και τη δική μας κατ' επέκταση Ανάσταση, την έχεις πιστωθεί, δηλαδή την έχεις αποδείξει, Χριστέ μου, γιατί ήγηρας τον Λάζαρο από τους νεκρούς. «Όθεν και εμείς ως υπαίδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, αύριο μπαίνεις στα Ιεροσόλυμα, νικητής και θριαμβευτής, ως ανάεν της υψίστης, και εμείς μαζί με τα παιδιά αυτά, θα κρατάμε τα σύμβολα αυτά της νίκης. Ψή το νικητή του θανάτου βοώμεν.
είναι ο νικητής του θανάτου ο Χριστός. Όποιος αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει και δεν μπορεί να το νιώσει, να το αισθανθεί, έχει χάσει, έχει πεθάνει από τώρα. Μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο ρητό πατερικό που λέει, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Λοιπόν, και είναι εδώ η έννοια αυτή. Λοιπόν, οσανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αύριο θα μπει θριαμβευτής και θα φωνάξουμε κι εμείς οσανά με κλάδους βαΐων, οσανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος. Και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα όπου θα δούμε τον Χριστό να πάθει για μας. Αυτό θα μας φέρει και εμάς σε μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, απορία, αλλά και μεγάλη, θα λέγαμε, να συναισθανθούμε τη θυσία του Ιησού. Και το κοντάκιο, η πάντων χαρά, Χριστός η αλήθεια, το φως η ζωή, του κόσμου η Ανάσταση, στις εν γη πεφανέρωτε τη αυτού αγαθότητη και γέγονε τύπος της Αναστάσεως, της πάση παρέχον θεία ανάφεση. Αυτό όσα χρόνια και περάσουν, θα θυμάμαι το Γέροντα Πορφύριο. Αυτό εδώ ήταν το αγαπημένο του κοντάκιο. Η πάντων χαρά, Χριστός η αλήθεια, το φως η ζωή, το φώναζε ο Γέροντας Πορφύριος σε αυτό το κοντάκιο, διότι έλεγε η ζωή, η χαρά είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον Χριστό που να φέρει χαρά στον άνθρωπο. Η Ανάσταση στις εν γη πεφανέρωται. Όλα αυτά γίνονται φανερά στους ανθρώπους πλέον πια. Και γέγονε τόπος της Αναστάσεως, της πάση παρέχουν την ανάφεση, μας αφήνει τα αμαρτήματα. Σηκώνει τα αμαρτήματά μας και μας τα συγχωρεί όλα. Δεν μας κρατάει τίποτα, δεν θα μας λογίσει τίποτα εάν πραγματικά και εμείς ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο της Αναστάσεως, του πάθους και της Αναστάσεως. Θα σταυρωθούμε κι εμείς μαζί Του, θα υποφέρουμε κι εμείς μαζί Του, αλλά θα αναστηθούμε μαζί Του. Είναι πολύ σημαντικό. Εύχομαι σε όλους καλή μεγάλη εβδομάδα και μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν καθημερινώς, τρέχουν, να μην χάσουμε το νόημα, το πνευματικό νόημα. Αυτά τα γεγονότα είναι τα πολιτικά γεγονότα, τα γεγονότα μιας ασθένειας του κορονοϊού και όποιες άλλες ασθένειες έρχεται. Λοιπόν, αλλά εμείς όμως πρέπει να βαδίσουμε πνευματικά, να κρατάμε από τον μπράτσο τον Χριστό και να συμβαδίσουμε μαζί με τον Χριστό. Και τότε όλα αυτά θα εξαλειφθούν, γιατί εμείς θα ζούμε πνευματικά, θα ζούμε αναστημένα. Το εύχομαι σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.